Καλημέρα, κύριε Κατσουρίδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ανησυχεί αυτός ο θρίαμβος της ακροδεξιάς. Τρέχει και δεν φτάνει, θα έλεγα, ο Μακρόν. Από την επομένη μέρα τον βρήκε σήμερα να προσπαθεί να κάνει συμμαχίες για να βρει την άκρη την ερχόμενη Κυριακή, κύριε Κατσουρίδη. Νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Η Έτσι. νίκη της ακροδεξιάς ήταν αναμενόμενη. Προβλέφθηκε σχεδόν με ακρίβεια και από τις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο και η καθίζηση του κόμματος του κ. Μακρόν, και νομίζω ότι ο κ. Μακρόν και ο κάθε κ. Μακρόν στη χώρα του οποίου η ακροδεξιά έχει τέτοια αποτελέσματα έχει να μέφεται κατά κύριο λόγο τον εαυτόν του και τις πολιτικές οι οποίες υλοποιούνται που αφήνουν, δημιουργούν πρόσφορο ένα έδαφος για την ακροδεξιά. Το δεδομένο είναι αυτό το οποίο έχετε πει. Η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι η κυρίαρχη δύναμη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει πρώτο γύρο γαλλικών βουλευτικών εκλογών με το ίδιο όμορφο σύστημα των δύο γύρων σε μονοεδρικές περιφέρειες. Σχεδόν 11 εκατομμύρια Γάλλοι ψήφισαν την ακροδεξιά. Οπότε μιλάμε για μια. Ξέρετε, συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά είναι σχήμα οξύμορο να ακούσω ότι η Γαλλία ψηφίζει την ακροδεξιά, έτσι, κύριε Κατσουρίδη. Είναι μια τεράστια συζήτηση για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία, η Γερμανία, Ιταλία, χώρες με βαθιά δημοκρατική παράδοση και έναν κοινωνικό πρόσημο θετικό, είναι και χώρες οι οποίες είχαν επίσης αρκετά συντηρητικά και φασιστικά και ακροδεξιά κινήματα στην ιστορία τους. Και σωστό. Ειδικά στη Γαλλία, με τον πατέρα Λεπέν από τη δεκαετία του 70 και εντεύθεν, είναι ένα κίνημα που ισχυροποιείται συνεχώς και με την κόρη Λεπέν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να διεκδικά και την κυβέρνηση και σε 3 χρόνια να θεωρείται φαβορή και για την Προεδρία. Και με τις πολιτικές του Εμμανουέλ Μακρόν, κύριε Κατσουρίδη, οι οποίες κατά καιρούς προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ναι. Ο Μακρόν εκλέγηκε ως άνθρωπος μεταρρυθμιστής, τεχνοκράτης, ως άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι η αριστερά-δεξιά δεν έχει σημασία και φεύγει, δεν φεύγει τώρα, έχει ακόμα 3 χρόνια, αλλά είναι προς το τέλος της δεύτερης του θητείας, έχοντας παραδώσει ουσιαστικά στη γαλλική κοινωνία μια ισχυροποιημένη ακροδεξιά. Και η ακροδεξιά είναι κατεξοχήν έναν ιδεολογικοποιημένο προϊόν. Δεν είναι ενδεχομένως απλά μια μεταλλαγή. Υπάρχουν ισχυρά ιδεολογικά στοιχεία. Το αν τελικά θα έχει η κυβέρνηση, βέβαια, τα αποτελέσματα εχθές με το ιδιόμορφο σύστημα που έχουν, η ακροδεξιά έχει εκλέξει μόλις 37 βουλευτές από τον πρώτο γύρο, δηλαδή έπρεπε να πάρουν 50%, και το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς άλλους 32. Τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο που θα κρυφούν η συντριπτική πλειοψηφία των 577 εδρών. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία πώς θα συμπεριφερθούν μεταξύ τους τα κόμματα της αριστεράς και το κόμμα του κύριου Μακρόν, εκεί και όπου, αν θα, δηλαδή, θα στηρίξει ο ένας τον άλλον σε τοπικό επίπεδο, εκεί και όπου υπάρχει κάποιο φαβορή να αποσύρεται κάποιος υπέρ της στήριξης αυτού που έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την ακροδεξιά. Γιατί το λέω, διότι ενώ θεωρητικά μπορεί η ακροδεξιά να έχει αύριο μια ισχυρή κυβέρνηση μονοκομματική, μπορεί όμως, είναι ένα πολύ πιθανό η Γαλλία να μπει σε μια μεγάλη περιδίνηση, σε μια πολιτική παράλυση όπου δεν θα έχει κυβέρνηση. Διότι μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία ούτε το κόμμα της Γαλλίας, ούτε οι άλλοι. Και τι γίνεται, συγκατοικούν στην εξουσία, όπως το λέγαμε προηγουμένως. Συγκατοικούν στην εξουσία, όπως έγινε 3 φορές στο παρελθόν, με τελευταίον τον 97, με τον κύριο Σιράκ και τον κύριο Ζοσπέν. Όμως, εκεί συγκατοικούσαν έχοντας ο ένας πρόεδρος και ο άλλος με κυβέρνηση πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή, να δεν υπάρχει κυβέρνηση πλειοψηφία είτε από την ακροδεξιά είτε από την αριστερά, διότι η περίπτωση του να είναι το κόμμα του κ. Μακρόν είναι, νομίζω, σχεδόν αδύνατη, σημαίνει ότι θα έχουμε για 12 μήνες τουλάχιστον, επειδή ο πρόεδρος δεν δικαιούται να ξαναπροκηρύξει εκλογές μέχρι να περάσουν 12 μήνες. Σημαίνει ότι η Γαλλία οδεύει πιθανόν σε μια πολιτική παράλυση που θα δυσκολεύονται να παίρνουν αποφάσεις. Διότι πάρα πολλά νομοθετήματα, όπως ξέρετε, πρέπει να πηγαίνουν στη. Κύριε Κατσουρίδη, τώρα για τα εσωτερικά της Γαλλίας. Για την Ευρώπη, αυτή η άνοδος της ακροδεξίας και στη Γαλλία και η πιθανή εκλογή της ακροδεξίας στην Προεδρία της Γαλλίας σε 2 με 3 χρόνια από τώρα, τι σημαίνει, κύριε Κατσουρίδη? Εδώ είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Αφενός, υπάρχουν διακηρυγμένες πολιτικές οι οποίες θεωρητικά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, είτε αφορά τις συμφωνίες για την πράσινη πολιτική,
είτε αφορά τα ζητήματα του μεταναστευτικού, είτε αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, τον πόλεμο στην Ουκρανία ή μια σειρά από άλλα ζητήματα. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως είναι ότι σε όλες τις χώρες που έχουμε συμμετοχή ακροδεξιών κομμάτων σε κυβερνήσεις, με πιο πρόσφατο και πιο τρανταχτό παράδειγμα την κυρία Μελώνη, δεν έχουμε δει θεμελιακές αλλαγές. Και θα δούμε ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν από το 22 και μετά δεν μιλά ούτε για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έλεγε πριν, δεν μιλά ούτε για αλλαγή της σχέσης με τον ΝΑΤΟ, όπως έλεγε πριν. Έχει υποβαθμίσει πλήρως τις όποιες αναφορές στη Ρωσία και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Οπότε εκτιμώ ότι σε ένα σημαντικό βαθμό κάποιες από αυτές τις κυρίαρχες πολιτικές δεν θα διαταραχθούν. Καλά, αυτό γιατί γίνεται, γιατί αλλάζουν στην πορεία, κύριε Κατσουρίδη, την πολιτική και τη στάση τους σε κέρια ζητήματα όπως είναι αυτά που μας αναφέρατε, που τα οποία η ακροδεξία πιστεύει πολύ και κερδίζει για τους ψήφους. Αλλάζει γιατί γλυκαίνεται από την εξουσία. Γιατί... Δεν είναι θέμα απλά γλύκανσης, νομίζω. Νομίζω ότι είναι επειδή οι δυνάμεις, ας τις ονομάσω, οι συστημικές δυνάμεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις επιμέρους χώρες είναι εξίσου ισχυρές. Θεωρώ ότι δημιουργείται έτσι μια διαλεκτική σχέση και μια διελκυστίνητα όπου η ακροδεξιά στρέφει όλους αυτούς δεξιότερα. Έχουμε δει πως πάρα πολλά κόμματα κεντροδεξιά-δεξιά έχουν πάει και έχουν βρει την ακροδεξιά σε σημαντικών αριθμών θέσεων. Αλλά αντίστοιχα γίνεται αυτό και από την ακροδεξιά, η οποία, αν ξεχνούμε, για να μπορέσει να γίνει αυτή η ισχυρή δύναμη, διότι το αρχικό της προϊόν σε εισαγωγικά δεν γίνονταν αποδεκτό, έχει υποβαθμίσει την αναφορές σε αντισημιτισμό, σε βιολογικό ρατσισμό, έχει πάει σε άλλα πεδία πλέον και ειδικά το μεταναστευτικό που την έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι σε συγκεκριμένες πολιτικές, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι οι πράσινες πολιτικές, οι οποίες έχουν συναντήσει αντίδραση από αγρότες, από άλλα κόμματα της δεξιάς, θεωρώ ότι θα συντείνει στο να πάμε ακόμα πιο δεξιά σε όλα αυτά. Μάλιστα. Με κίνδυνο για μειονοτικά και κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, αλλά σε άλλες πολιτικές νομίζω αυτοί που βάζουν νερό στο κρασί τους είναι πολύ περισσότερο τα κόμματα της ακροδεξιάς. Εκεί που μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επειδή είναι στο κεφάλαιο άμυνα και το έχει πει η ΛΕΝ, είναι στο κατά πόσο θα τηρηθεί η προσπάθεια, θα συνεχιστεί η προσπάθεια του Μακρόν, αυτό που έλεγε να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία οι Γάλλοι. Η ΛΕΠΕΝ το έχει αποκλείσει αυτό. Ναι, ναι, τώρα θα δούμε και τι θα γίνει βεβαίως και με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Κατσουρίδη, γιατί εάν και εφόσον ο κύριος Τραμπ εκλεγεί ως ο νέος ξανά πρόεδρος της Αμερικής, μας το έχει κάνει ξεκάθαρο και ο ίδιος ότι θα αλλάξει πλεύση ως προς τον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα μπορεί να δούμε έτσι μια συμμαχία της κυρίας Λεπέν με τον κύριο Τραμπ. Θα αλλάξουμε, αν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ με αυτή την πρόθεση, νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δεδομένα, διότι από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή τη διαμάχη με τη Ρωσία σε αυτόν τον επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε